Καλησπέρα φίλε και φίλοι της Ανωπαία Σάτρα που είμαι ο Χρήστος Κασταμονίτης Είναι Σάββατο 11 Ιουνίου 2022 Η πρώτη από τις δύο εκπομπές της Κασταμονιάιτ Σήμερα, τη νύχτα του Κασταμονίτη ε, Τα έχετε μάθει τα θέματα Και νομίζω ότι θα καλύψουμε πάρα πολλά από αυτά Με πάρα πολύ λεπτομέρεια και στο πρώτο και στο δεύτερο το πρώτο δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο από την επικαιρότητα γιατί δεν νομίζω ότι έχει φύγει ποτέ από το στόχαστρο της επικερώτας από το 1922 και μετά. Να μην πω από το 1821 και μετά και προφανώς δεν μπορείς να ακυρώνεις τους αγώνες αυτού του έθνους όπου για μια δεκαετία σχεδόν πήραμε την ανεξαρτησία. Και δεν μπορείς να ακυρώνει και όλους τους άλλους αγώνες που κάνουν όλες οι άλλες περιοχές εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ούτως ώστε να φτιαχτεί πάλι, είναι λίγο άσχημη η έκφραση, να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση που δεν έχει επανέλθει. Γι' αυτό και υπάρχουν και λεγόμενες πατρίδε. πατρίδες. Το κράτος Παύλα Έθνος της Ελλάδας, στο οποίο για μένα και επειδή έχω πάρα πολλού κύπριου που με παρακολουθούν, περιλαμβάνεται και η Κύπρος. Είμαστε το μοναδικό έθνος με δύο κράτη και καταντά, τουλάχιστον η Γελίο, να βλέπεις να τσακώνονται, θα το καταλάβετε πώς το εννοώ, έστω και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, οι δύο εθνικές ομάδες ενός έθνους. Με την ίδια λογική θα θέλαμε να είχαμε και την Εθνική Ομάδα της Κρήτης, την Εθνική Ομάδα των Επτανήσεων, την Εθνική Ομάδα των Ισιών του Αιγαίου, των Δεδεκανήσων, των Κυκλάδων, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Υπήρου, της Ετωλοκαρνανίας, της Θεραίας Ελλάδας, της Πελοποννήσου, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Κυρίες και κύριοι, θα το πω στην αρχή της εκπομπής, γιατί πάρα πολλοί από εσάς μπορεί να θέλετε να το δείτε λίγο περισσότερο. Οι πληροφορίες που φτάνουν σε όλες τις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδος και σε όλα τα think tank, δηλαδή τα κέντρα σκέψης, είναι ότι εντός, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος η Τουρκία θα προσπαθήσει να κάνει αποβατική επίθεση, παύλα επεισόδιο, σε νησιωτική περιοχή της Ελλάδας, μικρής κλίμακας, με σκοπό μόνο και μόνο να σύρει την Ελλάδα σε διάλογο περί των δικαιωμάτων στους φυσικούς πόρους του Αιγαίου. Επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες που φτάνουν σε όλα τα κέντρα αποφάσεων, τις μυστικές υπηρεσίες και τα think tank και τις διπλωματικές πηγές της Ελλάδας είναι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η Τουρκία θα κάνει αποβατικό επεισόδιο Παύλα επίθεση σε νησιωτικό έδαφος της Ελλάδας μικρής εκτάσεως με σκοπό μόνο και μόνο να σύρει την Ελλάδα σε διάλογο. Παύλα Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, παύλα, διεθνή εποπτεία, παύλα, ό,τι έχει αποφασιστεί στη Λέσκη Μπίντελεμπερκ που τελείωσε τις εργασίες της την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτά φανερά τα έχει πει μόνο ο κύριο Καμπερίδης στο military.gr. Κύριος Καμπερίδης, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, νομίζω ότι είναι Καμπερίδης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία του ελληνικού στρατού διετέλεσε για τέσσερα χρόνια προσωπικό, στρατικό προσωπικό της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Τουρκία η ιδέα για το διάστημα 2014-2017 αποτελούσε τον στρατιωτικό ακόλουθο της Ελλάδας στην πρεσβεία μας στην Άγκυρα. Αν δεν ξέρει αυτός, τότε κυρίε και κύριοι η συζήτηση περιτεύει. οι στιγμές είναι πολύ κρίσιμες. Ξέρω και πάρα πολλοί από εσάς θα πούνε έλα εντάξει θα μπούμε, θα τους φάμε έτσι και τα λοιπά. Θέλω η σημερινή εκπομπή να ακουστεί κυρίως σαν μια κατάθεση ψυχής από εμένα. Από έναν άνθρωπο ο οποίος και καριέρα έχω και πετυχημένο είμαι στην καριέρα μου και είμαι έτοιμος να τα παρατήσω όλα και να παρατήσω και τους δικούς μου ανθρώπους στα 49 μου με ενεργές πράσινο χαρτί για να πολεμήσω υπέρ της Ελλάδας. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ μα ποτέ ακόμα και στα 109 μου να αποφύγω οποιαδήποτε συμμετοχή εναντίον οποιοδήποτε εχθρού διαβουλεύεται τα εδάφη και το κράτος και το έθνος της Ελλάδος. Ε, αν αρχίζετε κάποιοι από τώρα πώς και πού και τα λοιπά, νομίζω πρέπει να ρίξετε μια ματιά στο βιογραφικό μου. Εκεί εξηγεί για ποιο λόγο, παρόλο που είμαι στα 49, που κάποιοι θα πούνε σε πάνω από την ηλικία το 45, λοιπά, έχω διάρκειες ενεργό, πράσινο, χαρτί επιστρατεύσεως, φιλοπορία. Πράσινο. Λοιπόν, πέρα από τα αυτά που έχουν σχέση με την αυτομουτσουνάρα μου, θα πω πολύ απλά το εξή. Χθε έκανε δηλώσει ένα απόστρατο. Και δεν είναι άλλο από τον στρατηγό, τετράστερο στρατηγό, διότι διατέλεσε και αρχηγό του Ευρωπαϊκού Στρατού, κύριο Κωνσταράκο. Είσαστε πάρα πολύ που ψάξατε και ψέγατε αυτόν τον άνθρωπο, τον βρήσατε, τον κάνατε. Είπατε για μια κατάθεση Στεφάνου που έκανε σε ένα νεκροταφείο. Θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Αλλά ειλικρινά δεν σας πιάνω πουθενά. Είσαστε ειλικρινά όφα, όπου φυσάει ο άνεμος. Τόσο καιρό οι κορώνες από ένα κράτος συνοθήλευμα, το οποίο δεν είναι συνεχιστής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επαναλαμβάνω, δεν είναι συνεχιστής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε εμείς στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε αφήσει οι Λιθίους ιστορικούς να κάνουν αναθεωρητισμό στα βασικά στοιχεία του κράτους μας και του έθνους μας και της ιστορίας μας και δεν ψέγουν καθόλου αυτό το κράτος που η ιστορία του είναι ένα κολόχαρτο διαρκείας από το 1922-1924 ουσιαστικά και μετά, όπου ο Κεμάλα τα Τούρκα έκανε το κοσμικό κράτος της Τουρκίας, το ποινικό μητρό που έχει αυτή η χώρα είναι και η ιστορία της. <coughs> έχει κάνει στα προηγούμενα 20 χρόνια, από το 1900 και μετά, από τον Αβδούλ Χαμίτ τον δεύτερο, τον επωνομαζόμενο κόκκινο βεζίρι, και από τους νεότουρκους, τους, τους μασόνους νεότουρκους, τους μασόνους νεότουρκους, που ουδέποτε η ελληνική μασονική στοά, εκεί στη Σουρμελή, δεν έχει καταδικάσει τη μασονική στοά της Κωνσταντινούπολη για την εμπλοκή των μασόνων στη σφαγή δύο εκατομμυρίων ε, ε, Ελλήνων και παραπάνω. Επαναλαμβάνω, το μίασμα που λέγεται μασονική στοά τη Ελλάδο, το οποίο βρίσκεται στη Σουρμελή, που κάθε φορά που περνάω φτύνω τα σκατά επί της γης. Οι μαλάκες επί της γης εκεί στη Σουμελή δεν έχουν καταδικάσει ποτέ τη μασονική στοά της Κωνσταντινούπολης όπου σε αυτή συμμετείχε ο Κεμάλα Τατούρκ γιος Ελληνίδας Πουτάνας και μεθυσμένου γαμημένου Μπέι Τούρκου από το κολοχώρι που είναι και ο Ρέμος. Δεν ψέγεται καθόλου τον Μπεκροκανάτα Μπουτάρι τον αλκοολικό που επί 8 χρόνια απομιζούσε τη δύναμη της Θεσσαλονίκης, ο οποίος απέδωσε φόρο τιμής στο φωνιά 2 εκατομμυρίων Ελλήνων. Και μόλις ακούσατε έναν ένα αποστρατεία αξιωματικό και δεν έχω και καμία σχέση με τον κύριο Κωνσταράκο. Τον έχω δει μία-δύο φορές σε κάτι ε, συζητήσεις που έκανε στις Βρυξέλλες. Καμία απολύτως σχέση. Καμία. Για, εγώ είμαι με μεγαλωμένος με ματαφιά που ήταν σε συγκεκριμένη θέση. Έτσι. Και έχω άλλους στο μυαλό μου μέσα. Έχω άλλους. Άλλους αξιωματικούς. Πιο πολύ αξίζει ο Μπατμάνης, καλή του όρο που να είναι, το ξέρετε το, τα, τα, λοιπά, από τις διαβιβάσεις, ο Παπάς ο Χρήστος, έτσι, παρά κάποιοι άλλοι, τριάστεροι και τέτοια πράγματα. Βγήκε ένας πρώην αξιωματικός, το έθιξε αυτό το πράγμα. Όσο καιρό ήταν εν ενεργεία αξιωματική, δεν λέγανε τίποτα. Όταν βγήκαν στην αποστρατεία είναι λαλίστατοι. Και θα συμφωνήσω. Ναι. Χλεβαστικό. Αλλά κυρίες και κύριοι θλίβομαι γιατί αν σας έχω μάθει να είσαστε ερευνητές ορισμένες φορές το πατριωτικό, το εθνικό είναι πιο πάνω από το από την ανάλυση. Μου βρήκατε όλοι την κατάθεση Στεφάνου που έκανε ως αρχηγός του Ευρωπαϊκού Στρατού όπου είναι υποχρεωμένος να πάει σε κάθε νεκροταφείο είτε είναι ε, συμμάχων που κερδίσαν είτε είναι Γερμανών που χάσανε και εσείς γιορτάζετε, γιορτάζετε και κάνετε τα μπουζούκια τα λεπά, στην Εράιδα κάτω στην Παραλιακή όταν απέναντι υπάρχει το νεκροταφείο με 8.000 πόσους ε, είναι οι τάφοι που είναι εκεί πέρα μέσα και δεν έχει πάει κανένας εκεί πέρα μέσα να νιώσει την απόλυτη σιγή του θανάτου. Δεν ξέρω ειλικρινά τι θέλετε. Να βγει κάποιο Έλληνα πολιτικό να πει αυτά τα πράγματα, θα πείτε πού τα ξέρει αυτά, δεν έχει πάει ποτέ στρατό. Να βγει ένα εν ενεργεία στρατιωτικό, τα λένε. Και ο κύριο Λελούση, Λαλούση, όπω λέγεται, και ο κύριο Φλόρο και αυτά, τα λένε. Και αυτού του κλεβάζετε. Τα λέει και ένα απόστρατο, επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, που σημαίνει ότι αν γίνει κάτι θα επαναχρησιμοποιηθεί, πάλι τον κράζετε. Τι ακριβώς θέλετε. Ποια ακριβώς θέλετε να είναι η αντιμετώπιση της Ελλάδας. Τόσο καιρό σε αυτές τις εκπομπές, όταν κάνω προσωπικές αναφορές, βγαίνετε αμέσως και κάνετε αυτά που στην ψυχολογία θεωρούνται σκουπίδια. Έλα ρε μην κάνεις έτσι, μην ασχολείσαι από εδώ από εκεί κτλ. Σκουπίδια. Αυτό μας έχουν κάνει, μας έχουν αλλοιώσει την ψυχική μας κατάσταση. Πα στον άλλον που έχει περνάει τα χειρότερα και δε, ελά ρε, μην ανησυχεί. Θε σε φοβάμαι σένα. Αυτή δεν είναι στήριξη. Αυτή είναι καταστροφή. Τώρα, αυτή τη στιγμή θέλει στήριξη η Ελλάδα. Θα πείτε κάποιοι, είμαι πολεμοκάπιλος, Ας είναι. Πότε θα γίνει το επεισόδιο. Εγώ λέω, μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Και μακάρι θέλω να μην γίνει και ποτέ. Όμως σας λέω, ότι όλα τα think tank και όλες οι τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παίρνουν αυτά τα δεδομένα. Και δεν τα παίρνουν. Για να καταλάβετε τα πράγματα λίγο με το όνομά του, δεν τα παίρνουν από τι επίσημε ανακοινώσει Τούρκων Φεδρών Αξιωματικών, αυτών που πήγαν να κάνουν το ΕΦΕΣ 2022 με άρματα μάχης των 65-70 ετών θα πει ο άλλος τώρα εδώ για να ρίξει το ηθικό δεν καταλαβαίνω ακριβώς ποιο, ποιος, ποια είναι η προσπάθεια δηλαδή Λέω εγώ παραδείγματο χάρη, θα πάμε εμεί με τα άρματα μάχη και πετάει για του και λέει σιγά τα άρματα μάχη. Τι κερδίζει ακριβώ. Τι κερδίζει. Δηλαδή, στο σπίτι πήγαινε να φά από το γλυκό και πεταγόταν η μάνα με την παντόφλα από τα 5 μέτρα και στο πέταγε. Και σε βρίσκε η παντόφλα εδώ. Παπ! και έλεγε μαλακισμένο, μη φά από το γλυκό. Και το είχε άχτη και έφτασε στην ηλικία των 50 ένα ηλίθιο, ένα κατεστραμμένο, ο οποίο ξαφνικά Πα και λε, Α! Πάει και τρώει γλυκό. Ποιο είναι ο λόγο να ρίχνετε το, το ηθικό των Ελλήνων. Εγώ τι εκπομπέ αυτέ που κάνω δεν τι κάνω ούτε για να σα τρομάξω ούτε για να το παίξω μάγκα. Στο ότι εγώ τα ξέρω δεν τα ξέρω. Και προφανώ υπάρχει και το αίσθημα όχι του φόβου της τη Είναι σημαντικότερο πράγμα αυτό. Κάποια στιγμή πριν από χρόνια. Στο περιοδικό Τρίτο Μάτι είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα για να επανέλθει η Ελλάδα στα δεδουλεμένα και στα κεκτημένα της του 1981 της 16 Οκτωβρίου του 1981 μία μέρα προ, προτού τις εκλογές όπου ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου και το άρθρο είναι γραμμένο το 2003-2004 θα πρέπει να κάνουμε έξι πολέμους όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει καμία χώρα γύρω μας, προσέξτε σας λέω, δεν υπάρχει καμία χώρα γύρω μας που να θέλει το καλό μας. Με την Ιταλία κάναμε μια συμφωνία για την ΑΟΖ όπου χάσαμε 185.000 χιλιόμετρα ΑΟΖ για να έρθουμε σε μια συμφωνία. Ουσιαστικά με την, με την Ιταλία πρέπει να είμαστε σε εμπόλεμο κατάσταση. Θα μου πει δεν γίνεται λόγω τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό για μα είναι αποδεκτό. Γιατί η Τουρκία που είναι εντό του ΝΑΤΟ και προσπαθεί να εκφοβήσει δύο άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, γιατί δεν παίρνουν αυτέ οι μεγάλε αρχέ που λέγονται Αγγλία, Αμερική και Γαλλία σοβαρέ αποφάσει, κυρώσει εναντίον τη Τουρκία για να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να μα απειλούν. Γιατί πολύ απλά, κυρίε και κύριοι, όταν ξεκινήσει το σκηνικό. Θα είμαστε μόνοι μας. Έχουμε την Αλβανία. Έτοιμη ήταν να πέσει η υπογραφή. Πήγανε στο Προεδρικό Μέγαρο. Πήγε ο στο Προεδρικό Μέγαρο της Αλβανίας. Χρειάστηκε ένα τηλέφωνο από τον έναν από αυτόν που έχει φάει 20 δισεκατομμύρια από την Τουρκία, τον Ερντογάν μέσω του YouTube, του, στον άλλον της Αλβανίας που όλοι λένε ότι είναι μέσα στο κύκλωμα των ναρκωτικών. Έτσι λένε. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, λέτε να αρχίσουν να μην κυνηγούν και οι Αλβανοί. Δεν ξέρω τι να πω. Μπα περιπτώσει. Λοιπόν. Και του λέει όχι, θα πάτε στη Χάγη. Και πάμε στη Χάγη. Ξέρετε τι θέλανε οι Αλβανοί. Με την ίσο σασόν, την οποία προδοτικά την έδωσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ή αλλιώς Λευτέρ Μπενίν έτσι. Λευτέρ Μπενίν Σελός. Στους Αλβανούς και όταν αποχώρησε το άγημα των Τσολιάδων από την Ίσο Σασόν ανέβηκαν πάνω οι Αλβανοί και σφάξανε όλους τους Έλληνες που ήταν πάνω και τα γυναικόπαιδα και τα γυναικόπαιδα νομίζω γίνει 1913 και γίνει αυτό ε, 58 ψυχές 58 Έλληνες σφαγιάστηκαν δεν διώχτηκαν πήραν το μαχαίρι και κάνανε εδώ στο λαιμό έτσι κρακ και έτρεξαν το αίμα εδώ πέρα. Και στα παιδιά, πεντάχρονα, τετράχρονα, έτσι κυρία μου και κυριέ μου που θα πεις τώρα δεν έχουμε στρατό, δεν έχουμε το ένα. Όταν ανέβηκαν πάνω οι Αλβανοί και ξεκαθάρισαν το ελληνικό αίμα, αυτό το νησί το οποίο είναι ίδια περίπτωση με το Καστελόριζο, του ζητάει η Αλβανία να πάρει ΑΟΣ μέχρι και στα 6 μίλια από τους οθονούς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν τελειώσει η εκπομπή, αν τη βλέπετε μετά, ανοίξτε το Google, γράψτε Σασόν και γράψτε και οθονούς στο Maps Direction στο Google και δείτε ακριβώς την απόσταση. Όλο αυτό το νερό ήθελε να το πάρει η Σασόνα. Δηλαδή, αν βγει ένας ψαράς από τους οθονούς της Κέρκυρας, να πάει να, ψα... να ψαρέψει στα 6,5 μίλια και να έρθει το αλβανικό το ταχύπλο να το διευολύσει γιατί θέλει να πάρει τον Μπακαλιάρο, παραδείγματο χάρη, ή το τόνο που είναι εκεί. Σι τη άλλη, η γραμμή των διεθνών συνόρων και των διεθνών υδάτων θα φέρει και του Ιταλού ψαράδε να ακουμπάνε πάνω στου οθόνού. Δηλαδή, εμεί οι κερκυραίοι, να το πούμε και έτσι, είμαστε οι μαλάκε τη υπόθεση. Και προσέξτε, υπουργό εξωτερικών είναι κερκυραίο. Εγώ τον έχω προλάβει με μαλλιά. Εντάξει, εγώ τον έχω προλάβει με μαλλιά. Ο Νίκο είχε μαλλιά, χέτι. Λοιπόν, και μιλάμε το εξή τώρα. Ότι με την Ιταλία που μέχρι το 1947 κρεμάγανε τον παππού και τη γιαγιά, η Τσαμπίκα και η Ρούλα η Κορομιλά, νομίζω τον παππού του τον έχουν κρεμάσει. Τον έχουν κρεμάσει. Το 1947 κρεμάσανε Έλληνε, οι Ιταλοί. Του έχουμε τώρα πέρα, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, μα πήρανε 180.000 χιλιόμετρα. Οι Αλβανοί. Όχι μόνο μα παίρνουν, θέλουν να μα πάνε στη Χάγη και του τα δίναμε κιόλα. Του δίναμε στα 12 μίλια, θέλουν στα 6. Θα χάσουν σε αυτό το πράγμα, αλλά κάτι, όταν πα στη Χάγη κάτι χάνει, κάτι κερδίζει. Γι' αυτό και ο αδρέα Παπαδρέο έλεγε στη Χάγη, αλλά να ξέρετε ότι θα χάσουμε κάτι. Το ίδιο ακριβώ αφήγημα λέει και η ντολμαδάκια. Όχι ντολμαδάκια, οι αδερφοί είναι σοκολατάκια. Ο αδερφό είναι ντολμαδάκια. Ξέρω τι σχέση έχουν. Λοιπόν, η σασόνα τώρα έχει γεμίσει με τουρκικά υποβρύχια. Έχουν πάει ένα, τουρκικά υποβρύχια και τα λέει αυτά ο Πεχταρά, ο Μεντέζε, πώς λέγεται αυτό στην Αμερική, και του λέει: Οι Τούρκοι έχουν πάει υποβρύχια εκεί, γιατί σε πρώτη φάση θα κάνουν επίθεση εναντίον του στόλου του, του Ιωνίου... των Ιωνίων ίσων τη Ελλάδα. Και δεν βγαίνει ο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο πρόεδρο δηλαδή και αρχηγό του ΝΑΤΟ, να πει: ο παρέμα μαλάκα, Δηλαδή, είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ. Εχθρό μα είναι η Ρωσία και οι Ανατολικέ χώρε. Που όλε οι Ανατολικέ χώρε σταδιακά τι πήραμε με το μέρο μα. Και μου λε εσύ ότι ενώ πάμε να βαρύξουμε σφαλιάρε με το Ρώσο, φεύγει ένα παιδάκι που λέγεται Τουρκία, έρχεται στο πίσω μέρο από την Ελλάδα και από την Κύπρο και αρχίζει τα παπαπούπα παπαπούπα. Γυρνάνε ξαφνικά η Ελλάδα και η Τουρκία να το αντιμετωπίσουν αυτό, και εμεί προσπαθούμε να κερδίσουμε του Ρώσου. Και δεν τον αποπέμπει. Δεν διώχνει τι βάσει, δεν σταματάει ξαφνικά το, τον εξοπλισμό, διότι στη διεθνή σκηνή το ξέρουν όλοι ότι έχει γίνει πεοζίτουλα για τα F-16. Διότι όταν ο Χρήστο λέει κάτι το πρωί, το γράφουν οι άλλοι το βράδυ. Τελείωσε στι 31 Μάιου. Τα F-16 των Τούρκων που πετάνε είναι Ήπνε που παίρνει τα παιδιά, πάρει και το δικό μου. Δεν συμμετέχουν στη συντήρηση και δεν μπορούν να αναβαθμιστούν αν δεν το αποφασίσουν τα εργοστάσια των ΗΠΑ. Έχουν μόνο ιδία δύναμη, που σημαίνει αν θέλουν να φτιάξουν 50 καλά αεροσκάφη, θα πρέπει να καταστρέψουν 12 άλλα πίσω για να πάρουν τα ανταλλακτικά. Η ιδέα όταν έχει κρατήρα crack που λέμε, κόψιμο στη μέση, το αεροπλάνο είναι εγένεε πάσε ή μνούση την ταφή σου. Και όταν αρχίζουν και βγαίνουν τώρα σε περιοδικά όπω στρατηγική πτήση και κόλο και τέτοια πράγματα τα λοιπά, είναι 11 Ιουνίου του 2022. Όταν τα λέω εγώ από τι 10 Μαου, είναι η μέρα Τετάρτη και το βράδυ έχει Ολυμπιακό Παναθυνιακό στο μπάσκετ και κερδίζει Ολυμπιακό με 60-45. Δώστε προσοχή σε αυτά που λέω. Ειλικρινά, εάν έχετε χρόνο, δείτε και τι παλιέ εκπομπέ. Θα δείτε όλα τα πράγματα που γίνονται τώρα έχουν υποθεί πριν. Δεν, ούτε μάγο είμαι, ούτε τίποτα. Συνεχίζουμε. Για να δείτε σε τι κατάσταση μας έχουν φέρει αυτοί οι προδότες, γιατί οι προδότες είναι οι πολιτικοί. Μπορεί να είναι υπερφύαλοι και φαφλατάδες οι πρώην αξιωματικοί, αλλά οι προδότες είναι οι πολιτικοί. Έχουμε αυτό το μόρφωμα, αυτό το μόρφωμα που λέγεται για αυτού Βόρεια Μακεδονία. Βόρεια Μακεδονία, εγώ ξέρω μόνο ότι είναι πάνω από τη Θεσσαλονίκη και κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία και με τη Γιουκοσλαβία. Λοιπόν, αυτό το ομόρφωμα που ο πρώτο που έδωσε τα γραμματόσημα που γράφαν Βαρντάσκα στον Καρατζαφέρη ήμουν εγώ. Είναι η σειρά του 1936 που την έχουν εξαφανίσει. Όπου τη βρουν την αγοράζουν οι Σκοπιανοί για να μην φαίνεται το Βαρντάσκα. Βαρντάσκα! Βαρδάριο! Βαρδορομαλακία! Αυτό το μπουρδελό κράτο. Έτσι. Το οποίο έχει πάρει τη σημαία τη Ιαπωνία την έχει κάνει σαν το 16χρονο αστέρι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά έφαγε ένα με ε, αυτά τα φασόλια τα, τα μεξικάνικα τη Ιάβα, όπω λέγονται, και πήγε έκανε ευχήλια πάνω και έχει γίνει η σημαία. Αυτή είναι από πού και ω πού που, που προκυπτουν τα εθνικά χρώματα. Δείτε λίγο, σα παρακαλώ πάρα πολύ, πώ προκύπτουν. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε για τι σημαίε του κόσμου. Πώ προκύπτουν τα εθνικά χρώματα κάθε μία από των χωρών που μα απειλούν. Μα απειλούν οι Αλβανοί με το μπαϊράκι του, του Βυζαντίου, αυτό που το πήρε ο Γεώργιος Καστριώτης ε, το, βι... το μπαεράκι του Βυζαντίου και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα εμ για αυτό όταν σας λέω ότι είναι το μπαεράκι του Βυζαντίου όλοι μου λέτε ναι εμ όταν και σας λέω το Βυζάντιο πετάγετε κάποια από εσά. ακούτε τις μαλακίες που λέει η γκόμενα παύλα γυναίκα του πρώην αρχηγού της αντικατασκοπίας της Γαλλίας και μεγάλη μασόνο μασόνο του κερατά έτσι γλίκα τζιαρβελέρ παπαρελέλ η οποία λέει ποιο βυζάντιο και ποιο μαλάκα. Και ποια μαλακή ακούμε. 40 χρόνια να με σύνταξη από, την, από, τη Σορβόνη, μίλησε ο ένα ο μασόνο ο, ο Καραμαλή με τον Ζισκάρ Ντεεστέν, ο οποίο ήταν Ζισκάρ Τζοζλέ, Ζισκάρ Τζολέ ήταν. Τον Ντεεστέν αγόρασε στο μοναστήρι με ένα τίτλο 100.000 γαλλικά φράγκα. Και έγινε ο Ζισκάρ τη Εστένη. Ο μαλάκα τη Εστένη. Έτσι και του είπε σε παρακαλώ πάρα πολύ να την κάνουμε, να την βάλουμε από εδώ, από εκεί τα λοιπά. Πατατή, πατατά. Avenue de 54. Το σπίτι του Κωνσταντίνου Καραμαλή στο Παρίσι. Ξέρετε ποιος το πιανού ήτανε, ε? Ξέρετε ποιανού ήτανε. Άντε να μην το πω, αλλά έχει σχέση... Όχι, oh, θα το πω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Του Βεργή. Του Δημοσταίνη Βεργή. Μου το έχει πει και ο άνθρωπο που το έχει επιβεβαιώσει και εκείνο όταν τον είχα δει μια φορά στο Κοβάλσκι, πάνω στο, στο Κολονάκι. Το σπίτι τη οικογένεια του Δημοσθένη Βεργή. Εκεί έμενε ο Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίο έφυγε με το όνομα Βασίλη Τριανταφυλλλίδη το 1963. Το ίδιο ακριβώ όνομα που είχε και ο Χάρη Κλίν. Γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και πιστεύουμε εμεί τώρα, έτσι, ότι ναι, μεν οι είναι μία βυζαντινή, η άλλη είναι με τα σκόπια αυτά. Και η ιστορία είναι κατά το δοκούν. Αλλά καρτ. Όταν είναι να επιτεθούν στην Ελλάδα είναι έτσι. Όταν είναι αλλιώ είναι έτσι. Το κράτο των Σκοπίων, το Βαρντάσκα. Έτσι. Βαρντάσκα, ούτε Σκόπτσε. Σκόπτσε, όπω είναι τα Σκόπια δηλαδή, είναι η πρωτεύουσα. Βαρντάσκα είναι. Στα γραμματώσουμε του 1936 τη Ιουκοσλαβία, που αποδέχτηκαν οι έξι διαφορετικοί λαοί τη ε, Ιουκοσλαβία να γίνουν κράτο. Γιούγκο, είναι η ένωση. Έτσι. Κάποια στιγμή του ένωσε και ο Τίτο και κάναμε μαλακίες. Ο Τίτο εκεί πέρα είχε το Μπούλκε. Για να τα μαθαίνετε λίγο και οι κομμουνιστές που είστε κομμουνιστές αλλά καρτ. Στο κράτο των Σκοπίων υπήρχε το στρατόπεδο Ελλήνων προσφύγων, πολιτικών προσφύγων, εκεί μετά το 45, όταν έγινε το 45-49, που λεγόταν Μπούλκε. Και πηγαίνανε εκεί πέρα οι Έλληνε και του πληρώνανε με δινάρια. Δινάρια. Από τα πιο σπάνια χαρτονομίσματα είναι ελληνική κοινότητα μπουλκε, δινάρια. 1, 5, 10 κτλ. Πανάκριβα και πανδύσκολα. Και τι του είχαν εκεί πέρα μέσα, να φανταστείτε λίγο τι έχει τραβήξει αυτό ο λαό. Που μου λέτε γιατί μιλάνε στρατιωτικοί. Του καλοταίζανε ο Τίτο και του λέγανε Ξαμορφωθείτε πάλι με στην Ελλάδα να σκοτώστε. Και μπαίνανε στην Καστοριά, στη Φλόρινα, ε, πώ στι Σέρε, στη Δράμα, στο Δοξάτο και σκοτώνανε ενίδη Αντάρτικου. Ο Αυγουστίνος Καντιώτης, ένας φασίστας στο χώρο της εκκλησίας, φασίστας, τα είχε γράψει όλα αυτά. Μπαίνανε αυτοί, τρώγανε τις μαρμελάδες, τα λοιπά, όταν πίναγαν τα παιδιά. Τα δικά μας τα παιδιά πλη, ε, ε, τρώγανε από το μασονικό ούντρα που είχε σύμβολο αυτό, τη μασονική χειραψία, αυτό το ούντρα τα λοιπά και τρώγανε τυριά και τα πράγματα να σωθούν γιατί θα πεθαίνανε περισσότερα από όσα χαθήκανε από 1941-1942. Αυτά μου τα έχει επιβεβαιώσει και ο, ε, πώς το λένε, ο Στέφανος Λινέος, μου τα έχει επιβεβαιώσει και ο Μανώλης Ογλέζος, μέλη της Επιτροπής Διεκδίκησης της Γερμανικής Αποζημίωσης πίσω. Το κράτος των Σκοπίων, ε, επί Μητσοτάκη, πατέρα, είχε γίνει η πρόταση να γίνει μισός διαχωρισμός, το μισό να το πάρει η Ιουκοσλαβία, έτσι η Σερβία ουσιαστικά, και το άλλο μισό να το πάρει η Ελλάδα. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά τα βλέπω τι εκπομπέ, βλέπω, βλέπω και τις τι βλέπω και τι προτάσει δίπλα. Τα βλέπω όλα. 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 Όλα τα βλέπω. Και μ' αρέσουν κάποια, κάποια άλλα δεν μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν και τα. Πώ το λένε και τα πολύ έτσι, τα τζάντζαλα μάντζαλα. Πώ το λένε, την ψυχή σου να την αγαπά Είδατε χθε, είπα και εγώ τα δικά μου τα λοιπά. Έτσι, κάποιοι είπαν ότι ηρεμήσαμε. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ και έτσι οι κορώνε. Δηλαδή να καταλάβω εδώ πέρα μέσα, χωρί τον άνθρωπο να θέλω να το ψεύγω. Ο Καλεντερίδη. Ανεξαρτήτω τη εμπλοκή του στην υπόθεση ο Τσαλάνι, όχι. Βγαίνει και λέει. Παραφράζω ακριβώ το πω. Ότι είναι πολύ πιθανό να κάνουμε κι εμεί ένα μπράφα, και να πάρουμε ένα κρατήδιο. Ποιο είναι το άλλο το κρατήδιο αυτή τη στιγμή, Μα τα Σκόπια. Ποιο είναι ο στρατό που έχουν. Δεν έχουν. Γιατί δεν λέει η Αλβανία. Γιατί μέσα στην Ελλάδα είναι ένα εκατομμύριο με, με δύο εκατομμύρια Αλβανοί, οι οποίοι όλοι έχουν Καλάσνικοφ. Και σε αυτό φταίνε οι προδότε, οι πολιτικοί, που δεν δώσαν τη δυνατότητα του ελέγχου και το ένα και το άλλο. Αν κάνει επίθεση η Ελλάδα στη, στη, είναι, στα Σκόπια, στο κράτο των Σκοπίων, έτσι. Όλη η διεθνή κοινότητα θα πει ντροπή, δεν ντρέπεστε. πα, ποπά, τα λοιπά. Μου θυμίζει λίγο τη σκηνή στο μακρικοστέκι και κοντογιόργηδε, όπου το παιδάκι βαράει, τραβάει, ξέρω εγώ, και κάνει, πετάει βέλη και σκάει ε, μπαλόνια, και κάποια στιγμή ο ξενοδόχο το πιάνει από το αυτοί και το τραβάει μια σφαλιάρα. Και κερνάει και του λέει η μαμά, τι κάνετε, λέει, γιατί βαράτε το παιδί, λέει. Μικρό είναι και παίζει. Και πετάγεται ο ξενοδόχο και λέει, και εγώ είμαι με μεγάλο, λέει και βαράω. Όταν δηλαδή εμείς Μα τα έχουν πρίξει και μα τα έχουν κάνει τα όμπαλα να μεταπλώνουν πάνω στο τραπέζι και τα βαράμε με τη μπριζόλο σφυρίδα. Του, 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 γιατί έχουν γίνει τσουρέκια. Κάνουμε ένα μπραφ και μπούμε μέσα. Γιατί έχουμε τη δυνατότητα. Και εδώ πάλι θα πούμε τώρα δεν έχουμε, γιατί έτσι, αυτά τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα. Τότε η διεθνή κοινότητα θα πει γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Όταν υπάρχουν αλυτρωτικέ ε, καταστάσει και θέλουν να, να έρθουν και να φτάσουμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη τα χαρτονομίσματα πρώτα των Σκοπιών είχαν πάρει το Σολούν ξέρετε ποιο είναι το Σολούν η Θεσσαλονίκη έτσι τότε είναι 11 και 4 12 παρά 10 α πούμε και είμαστε μια χαρά πάμε μετά στη Βουλγαρία για να δείτε λίγο την κατάσταση πήγαμε Ιταλία, Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία από το 1900 και μετά η χώρα που μας έχει κάνει τους περισσότερους πολέμους δεν είναι ούτε η Τουρκία, ούτε η Αλβανία που δεν έχει κάνει ποτέ πόλεμο με την Ελλάδα, πέρα από αυτό το, το 1940 που απλώς το, τους ε, παρέσυρε ο Ιταλικός άξονας και δεν πέρασαν ποτέ και τα σύνορα τα τωρινά. Έτσι, ούτε τα Σκόπια, ούτε αυτό τα λοιπά. Η χώρα που μα έχει κάνει τους περισσότερου πολέμου είναι η Βουλγαρία. Ακόμα μετράω και διαβάζω μελέτε. Πόσες χιλιάδες τόνου εκρηκτικών βάλανε εκεί στο Ρουπέλιουμ και στα οχυρά του, μεταξύ να το διαλύσουνε. Γιατί ακόμα και τώρα, αν τυχόν γίνει κάτι, δεν γίνεται λέει. Είναι μέλο του ΝΑΤΟ, είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σοπαρέ, σοπαρέ. Ρώσοι με του Ουκρανού να με αλλάζανε οι ερόδουλες. Λοιπόν, και με αυτού ευτυχώ δεν έχουμε ΑΟΖ. Ανεξαρτήτω του γεγονότο, ακόμα και για το μπουρδελοκράτο των Σκοπίων, ότι βγήκαν κάποιοι άνθρωποι που, που, είναι γνωστοί επαγγελματίε, ευρωβουλευτέ, παύλα, κατέχουν 47 διαμερίσματα, παύλα Airbnb, πώ λέγεται αυτή του ΣΥΡΙΖΑ κτλ., που λέγανε να του δώσουμε και μια νοητή γραμμή να έχουν μια πρόσβαση λέει, στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη. Σαν την Ελβετία, α πούμε, να ζητήσει ξαφνικά από πού να πω. Από την Ινδία, βάλτε λίγο απόσταση πώ θα πάει η Ελβετία, θα πάει έτσι, από την Ινδία, εκεί στην Κόα, που ήταν ο Σάι Μπάμπα, να βγαίνει εκεί πέρα το λιμάνι και να έχει και τα υποβρύχια τη η Ελβετία. Η οποία παρεμπιπτόντω η Ελβετία έχει προεμικό ναυτικό και το έχει ενημενισμένο ε, 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 σε ένα ε, λιμάνι τη Ιταλία. Δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Λοιπόν, πάμε μετά στην Τουρκία. Η Τουρκία το 1900, ξέρετε τι έχει πάθει η Τουρκία. Θα σα πω πολύ απλά τι έχει πάθει η Τουρκία. Έχει βρει μια χώρα η οποία δεν μπορεί να τη κάνει τίποτα. Η οποία δυστυχώ έχει μαλάκε πολιτικού. Έχει πολύ καλού αξιωματικού. Και δυστυχώ δύο-τρει φορέ που έχουμε χάσει, γιατί κακά τα ψέματα, κάποια πράγματα τα έχουμε χάσει, ε, τα έχουμε χάσει από του πολιτικού και όχι από του αξιωματικού. Ο μόνο πόλεμο ο οποίο ήταν φεδρό ήταν του 1897, λεγόμενο λοιπόν, Ελληνοτουρκικό πόλεμο, όπου πήγαν και φτάσαν οι Τούρκοι μέχρι το Δομοκό και υπήρξε παρέμβαση από την Βασίλισσα ε, που πήρε τηλέφωνο τον Τσάρο και ο Τσάρο πήρε τηλέφωνο τον. Ποιο ήταν τότε, ο Αβδούλ Χαμίτ ήταν τότε και του είπε: Σταμάτα, πάρα πολύ, γιατί δεν είναι σωστή αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, από το 1897 στο, 1800, στο, 1913, στα 15 χρόνια μέσα η Ελλάδα, παρόλο που είχε πει και το δυστικό σε πτωχεύσαμε και όλα αυτά τα λοιπά, κατέστησε, είχε έναν τέτοιο στρατό, χάρη στους αξιωματικούς, που κατάφερε να κερδίσει δύο βαλκανικούς πολέμους και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο όσο αφορά τα, τα, κομμάτια εδώ πέρα μέσα και να γίνει η Ελλάδα η οποία επεκτάθηκε και έγινε η Ελλάδα το δύο υπήρων και το πέντε θαλασσών. Πάμε τώρα παρακάτω να πούμε το εξή ότι η Τουρκία από το 1900, να πω 47 και μετά, αφού πλέον έχουν καταλήξει τα πράγματα, έχει τελειώσει ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πλήρωσε την ουδετερότητά τη. Γιατί η Τουρκία δεν βοήθησε ούτε του Γερμανού, ούτε του τους, ε, τους συμμάχου και έκανε ουδετερότητα. Και να σα πω την άγια αλήθεια, σύμφωνα με μελέτε που βγαίνουν τώρα σε ξένα. Έντυπα, η Τουρκία θα έπαιρνε το μέρος της Γερμανίας. Η Τουρκία θα ήταν το, στο υπογάστριο όλων των χωρών Ρωσία, Ελλάδα και οτιδήποτε άλλο, παρόλο που ήταν υποκατοχή η Ελλάδα, θα ήταν με το μέρος της Γερμανίας και τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Πιθανόν να είχε τρομακτικές απώλειες, επίπεδου εκατομμυρίων σχεδόν περίπου Σαν τη Ρωσία, αν και ο πληθυσμό τότε τη Τουρκία ήταν 40 εκατομμύρια, 25 με 40 εκατομμύρια, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ πόσο. Και αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει φτάσει να έχει 80, 85, 100 εκατομμύρια να πλησιάζει, και εμεί είμαστε σταθεροποιημένοι στα 10 εκατομμύρια. Και με την Τουρκία έχει γίνει το εξή. Έχουν υπογραφεί συνθήκε οι οποίε δεν μπορούσε να συμμετάσχει. Και μοιράστηκαν εδάφη τα οποία δεν ήταν υπό την κατοχή τη. Τα δωδεκάνησα τα οποία ουσιαστικά για εκείνον τον ταβαντούρι είναι. είναι έδαφο τη Ιταλία, το οποίο το είχε κερδίσει με συγκεκριμένε καταστάσει. Κάποια τα είχε αγοράσει από του Τούρκου και τα έδωσε στην Ελλάδα, σαν πολεμική αποζημίωση. Τα νησιά του Αιγαίου, επειδή υπάρχει ο Κουντουριώτη, ο, ο έκανε τη γνωστή κίνηση Μπακάκου. Τη θυμάστε τη γνωστή κίνηση Μπακάκου, που είναι Γεια σου Τουρκία και κάνει έτσι τα λοιπά. Γιατί πήρε ένα-ένα νησί, πολύ ωραία, πολύ αποτελεσματικά. Το Αβέροφ, όταν ξεκίνησε η ναυμαχία του Ελισπόντου, Ισχύει το εξή όπου όλοι οι αξιωματικοί των Τούρκων κάνανε τη διαθήκη του. Διότι ξέραν πολύ καλά ότι ο Αβέροφ, το καράβι Αβέροφ, άπαξε ρίξει το κανόνι, έγινε πάσε η μνούση την ταφή σου. Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι το ένα καράβι δεν το έχουν ειδοποιήσει ακόμα ότι έχει σταματήσει η ναυμαχία του Ελισποντού και εδώ και 109 χρόνια έχει φτάσει κάπου περίπου στον πλούτονα. Είναι έτοιμο να βγει έξω από τα όρια του, Πώ το λένε, του ηλιακού μα συστήματο. Όταν μιλάμε, πήραν τι άγγελε και τι βάλαν στον νόμο και τρέχανε, τρέχαν έτσι. Όταν αυτά τα πράγματα σα σας γνωστοποιούνται, πρέπει να αρχίσετε λίγο να καλμάρετε. Ούτε σα λέω να βγείτε έξω στου δρόμου υπερφύαλοι εθνικιστέ, αλλά ούτε και να κατακαρ, καταρακώνετε τον κόσμο, εμά δηλαδή, όλου του άλλου τα λοιπά, με άσχετε γνώσει, οι οποίε προέρχονται από ανθρώπου οι οποίοι γράφουν τον άφυλιο με φύ. Έτσι. Και. Ψέω ευθέω ανθρώπου στον χώρο τη ελληνική αναζήτηση. Άστο το πουλάκι μου, δεν ξέρει από γεωστρατηγικά. Για να μάθει γεωστρατηγική και γεωπολιτική, πρέπει να έχει συμμετάσχει σε κάποια σεμινάρια. Δεν είναι επειδή κάνει το ρεπορτάζ στα νέα τη Μπαρούμπα και μιλάς να είμαι για το γυμναστήριο Κατσού ο οποίο στο διάλειμμα από την εκπομπή σου, ελάτε να γυμναστείτε στο πώ να παίξετε το πουλάκι σα πάνω κάτω. Γεωστρατηγική και γεωπολιτική, όταν γίνεται, γίνεται και με, είναι με κατευθυντήριο. Δεν υπάρχει αντικειμενική γεωστρατηγική και γεωπολιτική. Γι' αυτό και λέγεται γεωπολιτική, δηλαδή ασκοπολιτική. Η πολιτική δεν είναι αντικειμενική. Τότε θα λέγανε Αχ, καλά είναι αυτά που έχουμε, μια χαρά είμαστε. Συνεχι, θέλετε να συνεχίσουμε. Ούτε η Συρία είναι μαζί μα. Ούτε ο Λίβανο είναι μαζί μα. Ούτε κάτω η Αίγυπτος που έχουμε σύνορα είναι μαζί μα. Και βάζω την Συρία και τη Λιβύη γιατί ακουμπάνε στην Κύπρο. Ακουμπάνε στην Κύπρο και το Ισραήλ. Και η Κύπρος είναι μέρος της Ελλάδας. Ανεξαρτήτως αυτού του τραγόπαπα, του προδότη, του μακάριου, ο οποίος ήθελε το ανεξαρτησία. Πηγαίνοντα από κάτω η Κρήτη έχει διεθνή ύδατα και με τη Λιβύη και με την Αίγυπτο. Αν είχαμε σύνορα χερσαία με την Αίγυπτο και τη Λιβύη θα μας κάνουν επίθεση κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή στις που κάναμε με την Αίγυπτο χάσαμε. Αλλά έπρεπε να πάρουμε το χαρτί. Δώσαμε και εκεί. Σχεδόν ακουμπήσαν την περίφημη κοιλάδα του Ηροδότου που βρίσκεται λίγο μετά από την Κρήτη και είναι γεμάτη με πετρέλαιο. Όχι καλή ποιότητα, αλλά γεμάτη με πετρέλαιο. Η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, έχει κάνει συμφωνία ΑΟΣ με την Ιταλία, συμφωνία ΑΟΣ με την Αίγυπτο, με τη Λιβύη. Ούτε εκείνοι δεν ξέρουν τι έχουν κάνει. Είναι αυτό το προδοτικό που έχει κάνει τη Λωρίδα, α πούμε, που θέλει να περάσει την Κρήτη από πάνω. Ευελπιστώ ότι σε βάθος χρόνου και με την πίεση της Ρωσίας και της Αμερικής <coughs> η Λιβύη θα περιορίσει τα, τις δικής της ΑΟΣ για το πετρέλαιο το έχει στο έδαφος, δεν το έχει στη θάλασσα και θα κλείσει και η ΑΟΣ και με την Ιταλία και με την Ελλάδα. Με την Τουρκία δεν έχει πουθενά, δεν ακουμπάει πουθενά. Δηλαδή είναι σαν να προσπαθώ εγώ να δω ας πούμε η ημιτό και η προκατοικία μπροστά είναι 7 όροφ και εγώ στο, στο υπόγειο. Δεν γίνεται ρε παιδιά, πρέπει να πάω στην ταράτσα και βλέπουμε. Άρα ουσιαστικά Ιταλία πρόβλημα. Και χάσαμε. Αλβανία πρόβλημα. Και χάσαμε. Σκόπια μα πουλάνε μόρι να με τα σούπερ μάρκετ Πρεζουνίκου Μαρινόπουλου. Τα ανοίξει από μια πλευρά, μπαίνουν μέσα τα σκόπια, τα κλείνει, πετά δύο μπουκάλε αερίου και έφυγε η χώρα. Βουλγαρία. Έχουν αλλατρωτικέ τάσει. σω είναι πιο έρεμη. Κάποια στιγμή λένε ότι τα F16 τα δικά μα θα προστατεύουν τη Βουλγαρία και απ' την άλλη κάνουν κορώνε. Τουρκία τα, τα, γνωστά. Συρία το ίδιο. Λιβύη το ίδιο. ε, ε, ε Λίβανο το ίδιο. Ε, Ισραήλ το ίδιο. Μετά πάμε στην Αίγυπτο κάτω. Και μετά πάμε να είμαι στη Λιβύη. Δεν υπάρχει χώρα φίλο μα. Δεν υπάρχει χώρα φίλο μα. Ποια είναι η χώρα φίλο μα. Επειδή ο Σαντάτ, ο Ασάντ τη Συρίας ε, ο πατέρα έπινε ρακέ κάτω στην Κρήτη με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι χτίζονται. Εδώ μα πούλησε μούρι το PLO, το κράτο τη Παλαιστίνη, με τον Αμπά, Μιλάμε για αυτού που ερχόντουσαν εδώ πέρα μέσα και είχε ο Γιασέρα Ραφάτη το τραπέζο του και άνοιγε και τρώγανε τι φακέ, α πούμε, και τη φέτα. Αυτοί είχαν κάθε μέρα καθαρά Δευτέρα. Είχαν και την τραμμοσαλάτα εδώ πέρα μέσα. Και αυτοί, αυτό το κράτο, που αν το έχει στηρίξει η Ελλάδα δεν το έχει στηρίξει η Ελλάδα, πήγε και έκανε ΑΟΣ και μάλιστα έκανε συμφωνία και με την Τουρκία. Το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Γιατί η διεθνή πολιτική σκηνή έχουμε φεδρού πολιτικού. Δεν έχουμε βγει ποτέ πολιτικού να πούνε Ε! Ε! ε. Και πέφτει τώρα ο όλο στο στρατιωτικό κομμάτι. Και εδώ ίσως αρχίζουν τα πολύ βαριά της εκπομπής. Κυρίες μου, με τα συγχωρήσεις που θα πω κάποια πράγματα και κύριοι οι οποίοι, πώς το λένε, έχετε κάπως αλλιώ τα πράγματα. Ο είπε κάτι το οποίο είναι γνωστό σε όλα τα think tank. Επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που τα λέω εγώ, θεωρώ ότι είναι δικιά μου άποψη. Ξεχάστε το όνομα Κωσταράκος. Αν μου πεις ποιος είσαι εσύ όσο αφορά με αυτά που λες για το ελληνοτουρκικό ζήτημα, θα σας πω πολύ απλά ότι είμαι ο Χρήστος Κασταμόνητης. Και λέω την άποψή μου. Και θα υπερασπίζουμε το δικαίωμα να λέω την άποψή μου μέχρι να πεθάνω. Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξή. Το μαύρα ψάρια και αλμυρά νερά είναι κάτι που προκύπτει μέσα από ένα συγκεκριμένο σώμα του ελληνικού στρατού. Το μαύρα ψάρια και νερά είναι ένα πραγματικό γεγονός. Δεν θα το πω. Γιατί ακόμα και τώρα, αρκετά χρόνια μετά το πέρας του απορρίτου, θεωρώ ότι θα κάνω ζημιά στα ελληνικά συμφέροντα. Το μαύρα ψάρια και αλμυρό νερό έγινε κατάλληλος αποδέκτης σε τορινούς στρατηγούς του τουρκικού στρατού, όπου τότε που έγινε αυτό το συμβάν ήταν νεαροί ανθιπολοχαγοί. Πριν από 33-34 χρόνια. 1988. 34 χρόνια. Το μαύρα ψάρια και αλμυρά νερά συμπεριλαμβάνουν θανάτους Τούρκων στρατιωτικών. Κανένας, μα κανένας δεν είπε ότι είμαστε αυτό που λέμε Παναγίες. Κανένας, μα κανένας δεν πρόκειται να μας σεβαστεί αν δεν ασκήσουμε δύναμη. Δεν σας λέω ότι πρέπει να ζείτε υπό το καθεστώς τρόμου. Σας λέω πολύ απλά αυτό που είπε ο διοικητής του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ο αρχηγός, να κοιμάστε ήσυχα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι μονάδες του ελληνικού στρατού είναι σε πλήρη επιφυλακή 24 ώρες 24 ώρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το περίφημο 24 κάθετος 7, για να μας προστατεύσουν από οποιαδήποτε απειλή. Το ίδιο ισχύει και για το ναυτικό, το ίδιο ισχύει και για την αεροπορία. Πρώτη φορά στα χρονικά, έχοντας ξεκινήσει την ενασχόληση, α το πούμε έτσι, με τα ελληνοτουρκικά από την ηλικία των 14 ετών, όπου άκουσα για το περίφημο επεισόδιο σεισμικ και τέτοια πράγματα, βλέπω ότι οι συνθήκε έχουν οριμάσει τόσο πολύ. Δυστυχώ, όπου θα προκύψει ένα θερμότατο επεισόδιο. Για το επεισόδιο των ημείων, που πάρα πολλοί από εσά λέτε πράγματα και ξέρετε πολύ καλά ότι έχω. Δώσει και υλικό σε εκπομπέ και έχουν γίνει για αυτό το πράγμα. Να σα πω πολύ απλά ότι ήταν γνωστοποιημένο στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών από την 1η Οκτωβρίου του 1995. Μάλιστα, στο ενημερωτικό δελτίο έλεγε ότι κατά την περίοδο των εορτών, θυμάστε πότε έγινε. Τον Ταβαντούρι το συγκεκριμένο. Τον Ταβαντούρι το συγκεκριμένο γίνεται λίγο προτού την πρωτοχρονιά του 1996, όπου ένα καράβι τουρκική σημαία ξοκύλει, α το πούμε έτσι, κοντά στα ίμια, και γίνεται το κλασικό μπιφ, ο κλασικό πόλεμο μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία. Ποιο θα του παράσχει βοήθεια, μάλιστα αρνείται την ελληνική βοήθεια, ρημουλκείται από του Τούρκου, και κάπως έτσι ξεκινά το θέμα της αφισβήτηση, το οποίο οριμάζει. 30 μέρες μετά με τα γνωστά επεισόδια στα Ήμια το βρείτε τρύπα να κρυφτείτε είναι πολύ απλά απόρρια της μελέτης στην άσκηση νέμεσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ ουσιαστικά το στρατηγείο της Νάπολης όπου αναφέρει ότι σε θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία. Θα προκύψουν τι πρώτε τρει με τέσσερι μέρε συμπεριλαμβανομένων και του άμαχου πληθυσμού απώλειε κοντά στι 600.000 άτομα. Όταν θα πληγεί η πόλη τη Μύρνη, η Σμύρνη δεν έχει 10.000 άτομα. Και είναι και άλλε πόλει. Αυτό σημαίνει ότι δίδεται από τους Αμερικανούς ένα, ας το πούμε έτσι, ένας πόντος ότι οι απώλειες σε αστικό πληθυσμό θα γονατίσουν κυρίως στην Τουρκία. Κυρίως στην Τουρκία. Γι' αυτό και λέει χαριτολογώντας Κωσταράκος ότι βρείτε τρύπα να κρυφτείτε. Αυτό σημαίνει όμως ότι και εδώ δυστυχώ τις βλέπω αυτές τις απόψεις. Εμείς αν είναι να πολεμήσουμε, δεν θα πολεμήσουμε ούτε για το Μητσοτάκι, ούτε για το Τσίπρα, ούτε για το Κουτσούμπα, ούτε για το Ανδρουλιτσάκι, ούτε για τον έναν, ούτε για τον άλλον. Για κανέναν. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και δεύτερον θα πρέπει να υπερασπιστούμε τι οικογένειέ μα. Στα ίμια έγινε προδοσία. Στα ίμια η προδοτική κυβέρνηση του Πασόκ με τον Κώστα Σιμίτη, με τον Μπάγκαλο, και με τον Γεωργάκη Παπαδρέου. Τα κάνανε όπω λέμε και στην Ελλάδα, μούτι. Αυτό το θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Είναι η μεγαλύτερη και πιο εσχρί ομολογία προδοσία που έχει γίνει ποτέ στα χρονικά. Εάν ήταν μικρότερο σε ηλικία, θα ήταν ο επόμενο πρόεδρο Δημοκρατία. Μιλάω για τον Κώστα Σιμίτη. Εκείνο το βράδυ, νεαροί σημεοφόροι, απόφυτη της στρατιωτική σχολής ναυτικών δοκίμων, έτσι, και της σχολής αξιωματικών του ναυτικού, ήταν πάνω στα καράβια, τα οποία ήταν έτοιμα να εξαελώσουν τον τουρκικό στόλο. Αυτό το επιβεβαιώνουν και άνθρωποι, οι οποίοι ήταν, είναι τώρα ναύαρχοι αναποστρατεία, Πολύ λαλίστατοι που τότε ήταν διηγητέ φρεγατών και οτιδήποτε άλλο. Είχαμε το πλεονέκτημα. Το είχαμε το πλεονέκτημα. Θα κερδίζαμε. Εκείνη τη στιγμή, σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, θα κερδίζαμε. Θα υπήρχε παρέμβαση από τι ΗΠΑ. Τεράστια και προδοτική. Think Tank στο εξωτερικό γράφουν τώρα ότι αν τυχόν είχε γίνει η επεισόδιο μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία και είχαν παρέμβει όπω είχαν σκεφτεί να παρέμβουν οι ΗΠΑ, τότε θα είχε αλλάξει το κλίμα και δεν θα ήταν η Ελλάδα σύμμαχο της Αμερικής, αλλά θα ήταν προφανώς σύμμαχος της ρωσικής επεκτατικής πολιτικής. Έχουμε μια χώρα η οποία ενώ είναι μέλος του ΝΑΤΟ μιλάει για την Τουρκία, το παίζει και σύμμαχος της Ρωσίας. Αυτό είναι ανώμαλο. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ανώμαλες καταστάσεις από μια χώρα η οποία δεν έχει εθνικό υπόβαθρο. Είναι ένα ε, ένας πολτός εθνοτήτων έχει πολλούς κρυπτοχριστιανούς πολλούς ε, ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι Τούρκοι αλλά είναι Αρμένοι, Γεωργιανοί οτιδήποτε άλλο και προσπαθούν κάτω από τη σημαία της Τουρκίας να γίνουν έθνους εποφθαλμιούν για αρχή επαναλαμβάνω γιατί βλέπω εδώ πέρα κάποιου βγαίνουν και κάνουν και θερμή παράκληση μη γεμίσετε το τσάτ με βλακίες η βραδιά είναι μεγάλη, έχουμε κι άλλο θέμα μετά. Εντάξει. Κρίμα θα είναι. Λοιπόν, εποθαρμιούν όλη την Ελλάδα. Προσδοκούν την ανάκτηση όλης της Ελλάδας και την επαναφορά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν θα χαριστούν σε κανέναν. Δεν ξέρω αν σας αγχώνω. Τώρα τελειώνουν και τα σχολεία και πάρα πολύ ετοιμάζονται για τι διακοπέ. Να δούμε τώρα τι διακοπέ θα κάνουμε με, με βλογέ, με COVID, με χωρί λεφτά, με κρίση, με κλιματικά lockdown, με αυτά, με από 15 Σεπτεμβρίου ακόμα χειρότερα. Εγώ αυτό που έχω να σα πω είναι ότι οι Τούρκοι ετοιμάζονται να κάνουν επεισόδιο. Στα ίμια, οι νεαροί διοικητέ τότε, που μετέπειτα έγιναν ναύαρχοι, του έμεινε το γαμότο. Στα ίμια, οι τότε νεαροί αξιωματική των ειδικών δυνάμεων, που τώρα είναι στρατηγή, επιχειρησιακή στρατηγική, του έμενε το γαμώτο. Στα ίμια, η νεαρή ανθιπολοχαγή και υπολοχαγή, που τώρα είναι ταξίαρχη, έτσι, του έμενε το γαμώτο. Αυτό το γαμώτο, δεν λέγεται τόσο πολύ στα λόγια του Κωσταράκου, αλλά στα λόγια του Γκολφινόπουλου, ο όπω λοιπά, που είπε ότι δεν έχουν καταλάβει τι θα πάθουν. Και καλό θα είναι να υπάρχουν και κάποιε φωνέ οι οποίε να ξεσηκώνουν τα απλήθι. Δεν μπορεί κανένα λαό να σβήσει την ιστορία μα. Εσεί έχετε αυτή την ευθύνη. Δεν μπορεί κανένα λαό να διαστρεβλώσει την ιστορία μα. Εσεί έχετε αυτή την ευθύνη. Αν σα λέω κάποια πράγματα, να, να σα γίνουν κτήμα, να τα τσεκάρετε και να τα μεταλαμπαδεύσετε. Τα παιδιά σα είναι πομπή, είναι σφουγγάρια. Ο αυτοσεβασμό μια χώρα κερδίζεται όταν οι άνθρωποι έχουν αυτοσεβασμό από μόνοι του. Αν δέχεστε να γράφει ένα εδώ πέρα βλακίε ή να λέει κάποιο κάτι βλακίε κτλ. Και, και, ότι δεν θα γίνει για την παρέμβαση από εδώ από εκεί, τότε αφήνετε την τύχη σα σε άλλου. Σε οποιοδήποτε το τομέα, είτε στο εθνικό είτε στο προσωπικό. Η ιστορία των Ελλήνων δεν σβήνεται από πέντε εγκάθετου μασόνους καθηγητέ πανεπιστημίου. Η ιστορία των Ελλήνων δεν σβήνεται επειδή ανέβηκαν πάνω πολιτικοί. Και είναι δικαίωμά του να ανέβουν πάνω. Ομοφυλόφιλοι πολιτικοί, και δεν ψεύω το ερωτικό κομμάτι, αλλά ψέγω το γεγονό ότι αφήνουν ανθρωπίδια να πεθαίνουν και να αποκτούν περιουσία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί κάποιοι μου είπαν ότι δεν το, ε, ε, δεν το έθιξα καθόλου, χωρί να ξέρουν πώ προέκυψε. Και εμένα μου προκάλεσε εντύπωση. ήξερα ότι είχε πολλά λεφτά ο Τράγκα, αλλά ότι θα είχε 100, 100 εκατομμύρια ευρώ. 17 ακίνητα μόνο στην περιοχή τη Παρισίου που ήταν το, το σπίτι αυτό, κοστίζει το σπίτι 30 εκατομμύρια. Τι 100 εκατομμύρια. Δύο σπίτια στο Μπέμπερ Χίλ, δύο σπίτια στο Μονακό. Αυτά, αυτά είναι 150 εκατομμύρια μόνο τα σπίτια. Ράβδου, χρυσού και αυτά. Τέλο πάντων. Από πού του έπιανε και τι ακριβώ ήταν. Και εδώ θέλω να πω κάτι το οποίο εάν γινόταν παγκόσμια φιλοσοφία, πραγματικά τα πράγματα θα ήταν πολύ καλά ακόμα και με του Τούρκου να έχει 100 εκατομμύρια okay. περιουσία okay. και να φτάνει στα 72 σου, να πηγαίνω έρχεσαι σε Γαλλία για να πει τι παπαριέ σου άμεσα στα ραδιοφωνικά. Και να λε, πάρε και αυτό που, για να σου σηκώνεται το πουλί. Γιατί αυτό ε, έλεγε. Ένα πώς το βοήθημα να με το πει το πέπερ, λέει και σου σηκώνεται το πουλί, γιατί εγώ έχω διαβήτη και το παίρνω αυτό. Δηλαδή να αυτογελιοποιήσει σαν άνθρωπο στα 75 σου πόσο ήσουν τα λοιπά, ενώ έχει περιουσία να φάνε 7 οικογένειε. Τώρα τι φάει το ελληνικό δημόσιο. Οι Τούρκοι θα κάνουν, εμείς τι θα κάνουμε. Οι Τούρκοι θα κάνουν. Οι Τούρκοι, επειδή κάποιοι δεν το καταλαβαίνετε, έχουν 100.000 στρατό έτοιμο απέναντι, πίσω από τη Σμύρνη, απέναντι από το Χίο. Θέλω να πω το εξή. Θυμάστε λίγο, επειδή πάθατε Μαντέλα Εφέκτη και Γουιτίκο, πώς ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Να σας θυμίσω λίγο. Στην αρχή τη χρονιά κάνω μια εκπομπή και λέω για το σχέδιο Αλέξανδρο των ΗΠΑ αποσταθεροποίηση του Καζακστάν στο υπογάστριο τη Ρωσία. Και σα λέω μετά το πέρα αυτή τη άσκηση θα δείτε κινήσει τη Ρωσία προ τα μπροστά. Το τυράκι το έφαγε η Ρωσία και έκανε επίθεση στην Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι αναλώσιμη. Αναλώσιμη για τι ΗΠΑ. Το ίδιο είμαστε και εμεί. Το ίδιο είμαστε και εμεί. Κυρίε και κύριοι, δεν του ενδιαφέρει τόσο πολύ το γεωστρατηγικό κομμάτι. Θα το αναλάβει οποιαδήποτε φατρία είναι εδώ πάνω σε αυτό το έδαφο. Αλλά πρέπει και θα είμαστε εμεί. Λοιπόν, προπαρασκευαστικά ετοιμάζονταν οι Ρώσοι και κάναν μια άσκηση με του Λευκορώσου, που οι Λευκορώσοι είναι ο πιο μάγκα τη υπόθεση. Και έμ και όπλα έχει πάρει από τη Ρωσία και πυρηνικά, έμια δεν έχει επιτεθεί καθόλου. Απλώ προασπίζεται τα σύνορά τη. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή με το πρόσχημα ότι πρέπει να βοηθήσει αν τυχόν κάνει η Ρωσία παίρνει οπλισμό που είχε να πάρει 5-6 χρόνια. Χάρη στις σωστές κινήσεις της πολιτικής, εδώ πρέπει να το πούμε και του Τσίπρα και του ε, Μητσοτάκη, στο κομμάτι αυτό της διπλωματίας μέσω γερουσιαστών στην Αμερική, η, Ρωσία, η Τουρκία είχε να πάρει 5 χρόνια όπλα. Εμεί συνοχίζουμε και παίρνουμε. Μπορεί να παίρνουμε και χρησιμοποιημένα, αλλά παίρνουμε. Παίρνουμε, παίρνουμε και κάνουμε και την με τη γαλλική μασονική. Έτσι, τη Ραφάλ ξαφνικά οι Ρώσοι που κάνουν μια άσκηση που πήγαν 250.000 άτομα και θα κάνουν μια άσκηση μεγάλη, σαν να λέμε πούμε, το περίφημο Παρμενίο να το δικό μα. Έτσι, εκεί που κάνανε πράφη, κάνανε μια πράξη στην Ουκρανία. Οι Τούρκοι, κυρίε και κύριοι, μαζέψαν γιατί αυτή την περίφημη άσκηση Εφέ 2022, η οποία τελείωσε χθε, χθε, προχθέ μάλλον, έτσι. 100.000 στρατιώτες πίσω ακριβώς από την σημερινή στα στρατηγία των ειδικών δυνάμεων και της ε, στρατιάς του Αιγαίου. Αυτοί κυρίες και κύριοι δεν έχουν φύγει. Είναι εκεί. Είναι πανομοιότυπο σενάριο όπως ακριβώς η Ρωσία με τη Λευκορωσία όπου έληξε άσκηση και ακόμα και τώρα στέλνουν οι ρωσικές υπηρεσίες στα παιδι... στους γονείς των παιδιών που έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία ότι το γιο σας είναι μια χαρά και είναι στην άσκηση που γίνεται με την, ε, το... το επεισόδιο με την Ουκρανία. 100.000 Τούρκοι είναι εκεί πέρα απέναντι, η στρατιά του Αιγαίου. Έχουν γνώση οι φύλακε. Και ξέρουμε. Αλλά όταν μαζεύονται μέσα στο καλοκαίρι 100.000 στρατιώτε εκεί, σε μια χώρα που γυρνάει και σου λέει ότι έχει δυόμισι πολέμου, ένα στη Λιβύη, ένα στη Συρία και ένα με το ΠΚΚ, και κάνει και τι απειλέ στην Κύπρο, το επεισόδιο είναι άντε πόρτα. Εκτό από τι πόρτε. Έτσι. Έτοιμοι να μπει μέσα. Λοιπόν, και τι λέμε αυτά που λένε τα think tank, το οποίο τα λένε και κάποιοι αξιωματικοί. Σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν έχω πει ημερομηνία, δεν έχω πει τίποτα. Αυτά τα, τα αφήνω προνόμιο σε κάποιου άλλου που είναι πρόεδροι κομμάτων και τέτοια πράγματα που λένε 15 του μηνό, 16, 17, είναι 8 παρα 10, 5 παρα 2 και τέτοια πράγματα. Και γυρνάει και λέει το εξή. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η Τουρκία θα προσπαθήσει αποβατικό επεισόδιο σε νησιωτικό έδαφο τη Ελλάδα μικρή έκταση με σκοπό μόνο και μόνο να σέρει την Ελλάδα σε διάλογο. Επειδή κάποιοι θα πούνε και εμείς τι κάνουμε. Εμείς κάνουμε το εξής. Ενημέρωση, προετοιμασία, όπως σας έχω πει σε όλα τα επεισόδια τα λοιπά, και κατάστρωση σχεδίων. Ο πληθυσμός, ο πολιτικός, δεν θα πρέπει να τεθεί εν κινδύνο. Το μέλλον της Ελλάδας είναι τα παιδιά μας το μέλλον της Ελλάδας είναι τα παιδιά μας. Όσους ακούτε δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα γίνει τα λοιπά, είναι ίδιο ακριβώς κομμάτι με το τι έχεις, α δεν είμαι καλά, ε, κουράγιο ρε φίλε, πω, όχι, κάνε υπομονή ρε φίλε, πω, Πο... πώς δεν το σκέφτηκα, πώς δεν το σκέφτηκα ρε, πώς δεν το σκέφτηκα, να κάνω υπομονή. Μα η Ελλάδα κάνει υπομονή τόσα χρόνια. Κόψτε λίγο τις μαλακίες, τη αυτά τα, το χτύπημα στον νόμο, δεν θέλει τίποτα άλλο, θέλει ομιλία. Αν βαριέσαι να μιλήσει, κλείσει το σπίτι σου. Ειλικρινά. Μην βγαίνει καθόλου και κλείσει το σπίτι σου. Δηλό βουλό άμελος και λέει, άμελος σαν περιμένει κάποιο θάμα. Θέλει συζήτηση. Θέλει εθνική έγερση. Ό,τι και να γίνει θα κερδίσουμε. Ό,τι και, θα, και να γίνει θα κερδίσουμε. Και στη χειρότερη των καταστάσεων, και στη χειρότερη των καταστάσεων, πάλι με χρόνια με καιρού, πάλι δικά μα νέα. Περάσανε 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Βγάζει ένα νόμισμα επαιτειακό η Τράπεζα της Ελλάδος, χρυσό, για τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής. Λάθος κυρίες και κύριοι. Δεν έπρεπε να βγάζει ένα χρυσό νόμισμα 200 ευρώ, γιατί αυτή είναι η ονομαστική αξία, χρυσό, σε 750 κομμάτια, να το πάρουν 750 συλλέκτες, να το βάλουν στην άκρη και να εξεχαστεί. Έπρεπε να βγάλουμε σειρά γραμματοσύμων και μάλιστα με το rate για το εξωτερικό και να έχουμε αποσπάσματα από αυτές τις σκηνέ τις οποίες τις περιέγραψε ο Ernest Hemingway Αυτά που σα είπα στην προηγούμενη εκπομπή και κάποιοι τα αφισβητήσαν και μετά είπαν: Κύριε Χρήστο, έχετε δίκιο, τα διάβασα αυτά. Όπου κόβαν τι ρόγε από τι γυναίκε και τι κάναν κομπολόι. Τι ξεκυλιάζανε τις εγγύου, τις ξεκυλιάζανε με και πέφταν τα παιδιά έξω και μετά είχαν τη φανή ιδέα να βιάσουν και την νεκρή σχεδόν την ετοιμοθάνατη ε, ε, γυναίκα. Όπου τον παπά, όπω λέμε εμεί, στη Νέα Σμύρνη, τον κρεμάσανε στην Αγία Φωτεινίτη τη Σμύρνη. Γι' αυτό πρέπει να γίνουμε γνωστό αυτό το πράγμα τώρα σπούμε, τώρα βγάζουμε χρυσό βλακίε αυτά πρέπει να γίνει γνωστό. Πρέπει σε όλο τον κόσμο να μαθαίνει όλος ο κόσμος την ελληνική ιστορία και τα εγκλήματα των Τούρκων. Δεν περίμενα ποτέ να φτάσει το μπούμεραγκ του αναθεωρητισμού της Τουρκίας, γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία προσπαθεί να κάνει αναθεωρητισμό, σε τέτοιο σημείο όπου ήδη στρατιωτικοί αναλυτές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού λένε ότι σε πιθανό επεισόδιο, θα γίνει η απώλεια της Κωνσταντινούπολης και θα μπει διεθνή επιτήρηση. Τα λεγόμενα του Παϊσίου και του Κοσμάτου Ετολού επιβεβαιώνονται. Ποιο νοστράδαμο και τέτοια πράγματα. Άπαξ και μπει σε διεθνή εποπτεία, η επόμενη λύση μετά είναι να περάσει στην ελληνική διοίκηση. Αφήστε τι τις, τις προδοσίε, αφήστε τα πισωγυρίσματα, αφήστε τι φοβίε. Όποιο φοβάται, πέφτει και κοιμάται. Ελλάς η Τέφρα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Στις 12.30 ακολουθεί η δεύτερη εκπομπή, Λόφος Γορίτσα. Επιτέλους να πούμε κάποια πράγματα γιατί κανένας δεν το έχει πιάσει. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη.